Είναι Χριστούγεννα, είναι 8.30 το πρωί, πάω δουλειά και έτσι ξεκινάει το vlog μας το σωστό. Νιώθω περίεργα που δεν έχω τη Σιλένα εδώ, αλλά πώς θα την είχα άλλωστε στις 8.30 το πρωί που μόλις θα έχει κοιμηθεί. Είναι Χριστούγεννα και στους δρόμους συμβαίνει αυτό το έχει πέσει βόμβα και μάλλον εγώ δεν το ξέρω. Είναι αυτές οι μέρες που είμαι πάρα πολύ γκρινιάρης για να μην γκρινιάξω και σήμερα, αλλά θα το ξεπεράσω. Έχω την εντύπωση ότι δεν είμαι προετοιμασμένος για σήμερα. Σκέφτομαι το κρεβάτι μου, θέλω να κοιμηθώ. Αυτά! Έλα ρε. Γενικά, άμα δουλεύετε το πρωί, μη βγαίνετε το βράδυ το προηγούμενο, γιατί αυτά παθαίνετε και δεν ανοίγει το μάτι και δυσκολεύομαι λίγο. Αυτό που βιάζεσαι να προλάβεις, το μετρό, το τρόλι, και φτάνεις 20 λεπτά νωρίτερα στη δουλειά, μπορεί να με πεθάνει. Βέβαια και ο ήλιος αυτός μπορεί να με πεθάνει. Τι ωραία, τι καλά που είναι όλοι. Περίπου 2 ώρες αργότερα είμαι ακόμα στην ίδια θέση. Με λίγο χειρότερο μαλλί, με κάποιον περίεργο τρόπο, γιατί αυτό το πετάει από τον ύπνο και δεν θέλει να κάτσει. Χριστούγεννα! Δέκα ώρες μετά, φήμες λένε ότι το επεισόδιο περιμένοντας τη Σιλένα δεν τελειώνει ποτέ. Βασικά δεν είναι επεισόδιο, είναι σεζόν. Γιατί κάθε φορά ξεκινάει σε 3 λεπτά και κάθε φορά έχω φτάσει πρώτος. Αλλά την παντρεύτηκα και θα την πάρω έτσι. Σε άλλα νέα, τώρα θα πάμε να πιούμε ένα καφέ. Θα έρθει και η άσωτη φίλη μας Κιάρα, που τη βλέπουμε μια φορά το χρόνο. Πιάσε καλά το κινητό μου από το πάτωμα. Εσύ το έριξες κάτω. Εσύ ρίχνεις κάθε μισή μέρα, ρίχνεις και μια φορά το iPhone κάτω. Δεν μπορώ να σκύβω, είμαι γριά. Τι κουβέλα στην τσάντα σου, βόμβες. Τις γιορτές, οι σωστές οικογένειες πάνε για ένα καφέ, πάνε για ένα ποτό. Και αυτό κάνουμε κι εμείς. Σάμψον, πες ένα γεια. Σάμψον. While we are playing, the Λανάρα, θέλω αυτό το πλάνο να μπει με φυσικό ήχο, να μπαίνει, να λέει από κάτω πλανάρα. Ο καφές μας έχει πρόσωπο. Μόνο αυτός έχει πρόσωπο σε αυτή την κοινωνία, κάνει τα άλλα. Καλημέρα, χθες κανείς από τους δυο μας δεν έκλεισε το vlog. Και η ώρα είναι 4:20 και εγώ σηκώθηκα τώρα. Vlog μας! Συνεχίζω να είμαι έτσι. Ξέχασα να σας πω ότι ο Αλέξανδρος μου έχει πάρει το παιδί και είμαι πάρα πολύ μόνη μου στη ζωή γενικά. Και σήμερα ήρθαν αυτά, τα οποία βασικά είναι λεκάνια μου για το παιδί. Και τώρα πάω να φάω για πρωινό σαλάτα με κοτόπουλο. Και αυτή είναι η υγιεινή μου σαλάτα, η οποία περιέχει κοτόπουλο από γνωστό σουβλατζίδικο, πιτούλα από το ίδιο γνωστό σουβλατζίδικο, σαλάτα από το σούπερ μάρκετ και μαγιονέζα με γιαούρτι και σκόρδο. Δίαιτα. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα τατού και για κάποιο λόγο με έχουν βάλει και κάθομαι έτσι. Μανώλη, πες γεια. Γεια. Δεν ξέρω, σας έχει συμβεί σας πολλές φορές αυτό με το τατού που σας βάζουν έτσι να κάθεστε? Γιατί δεν κολλάει καλά η στάμπα, συμβαίνει αρκετές φορές. Μην είστε κολλάει καλά η στάμπα, εγώ φταίω. Πριν μου είπες ότι είναι στραβό το πόδι μου. Είναι και το πόδι σου λίγο.
Ποιο γράμμα ήταν αυτό που με πόνεσε τόσο πολύ? Το γάμμα. Σε μαλάκας. Ψυχό. Εδώ πα. Δεν αράζω έτσι. Πώς αράζεις? Πώς αράζεις, πώς αράζεις. Έτσι δεν αράζεις σίγουρα. Ψεύτη. Έτσι αράζω. Δεν βλέπεις Λένα, τώρα κάποια συγκεκριμένη έκταση. Σε βλέπω λίγο έτσι, σαν να δυσκολεύεσαι. Σκέψου ότι είναι τρεις γκόμενες τριγύρω. Και άραξε. Α, έτσι. Δώσε μου ένα φιλάκι στο το πίσω μου. Α, τι σαμουράι. Να ξέρεις τώρα, να μην ξέρεις τώρα. Έτσι, μπρο. Έχει δει και επένδυση, ε. Ποιος? Η κάμερα. Αυτό είναι Samsung. Νόμιζα μιλάει για μένα ότι έχω επένδυση. Παιδιά, είναι στην ώρα του, γιατί έχουμε κάνει γύρισμα και έχει έρθει 2,5 ώρες αργότερα. Ποιος? Εσύ. Μόνο εγώ είμαι ο Άγγλος, εγώ αυτό το λόγο. Ψύχο. Κοίτα τι ωραία που γράφουν τα μαλλιά μου με την μπλούζα μου. Τι κάνεις? Κάνεις vlog? Ναι. Τι ενδιαφέρει τον κόσμο, ας πούμε, αυτά τα vlog? Κάτσε πως να είσαι κανένα φακό προσωπικό. Το αν σου πάνε τα μαλλιά, δεν σου πάνε, το τι έφαγε σήμερα. Μπράβο! Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Εγώ δεν υπηρετήσω αυτό το YouTube, παιδιά, αυτό το πω μόνο. Δεν το υπηρετεί, αλλά θα παίξεις αυτό το vlog. Πώς αισθάνεσαι με τόσες γκόμενες να σε θέλουν? Ποιες είναι αυτές οι γκόμενες? Ακούω όλο γκόμενες, όλο μου σκίζουν τα τσουτιένι τους κάνουν. Ο Μπού γιατί με έχει βγάλει στον δρόμο? Εγώ καμία δεν βλέπω τώρα. Κάτι γυμνέ τη φωτογραφία. Δεν μπορεί να μου κάτσει. Σκεφτόμαστε την πίντζη. Εμένα. Πίντζη. Εμένα την πίντζη τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρο βγήκε το πλάνο. Να σου κάτσω, άμα μου κάνει πρόταση. Είσαι γκολντι, γε. Τι γκολντι. Γιατί γκολντι, έχει κάποιο γκολντι πάνω σου. Τι είναι γκολντι. Γκολντι. Αν ήμουν σκύλο, θα ήμουν γκολντι retriever. Η Σιλένα είναι fame digger. Ναι, εγώ δεν σου έχω κάτσει. Δεν μετράει άμα από ότι θέλω να σου κάτσω, γιατί έχεις πολύ καλό χαρακτήρα, έχεις πολύ όμορφο. Ναι, θα μου καθόσουν αν δεν ήμουν influencer. Ναι. Εσύ? Ναι. Σε καλή κοπέλα. Όχι με το iPhone, όχι με το iPhone. Έχω κοφτήρι μαζί μου. Περίμενε. Κοίτα εδώ. Αχ, πώς κάτσε, περίμενε. Όταν είσαι επαγγελματίας. Dealer. Χαπιοπάρτης. Εδώ πέρα το βάζω. Το βάζεις εδώ. Σε μας παρακαλώ, μην λέτε το όνομά μου, μην υπόκειτο. Ο φίλος Vibrator μας πρότεινε, μας έκανε κάποια βρώμικη πρόταση να εδονιστούμε σε γνωστό μπεργκεράδικο και είπαμε ναι, γιατί τέτοιοι είμαστε. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι πρέπον πράγματα να κάνετε αυτά, να βγάζετε τις κάμερες εδώ πέρα στον κόσμο που τρώει και κάνει. Καλά, δεν βγάλαμε και τα πουλιά μας. Και μόλις τράβηξα ένα Insta story μαζί με ένα φαν στην τουαλέτα. Αυτό θέλω να πω μόνο. Δανειστείτε, μπείτε να το δείτε. Πες καλημέρα. Δεν λες καλημέρα? Πες καλημέρα. Δεν θέλει να πει καλημέρα. Έτσι γίνεται το vlog. Βέβαια... Γιατί δεν είναι μαγιά. Τι είναι αυτό, ταπείνωση? Δεν είναι για όλους, μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Ναι, μην το δοκιμάσετε. Εδώ ο Σαμσόν έχει... την έχει καταβρεί λίγο, γιατί έχει πάει για δύο καφέδες μέσα σε τρεις μέρες. Έχει φάει την αγκαλιά του αιώνα. Νομίζω και ότι δεν υπάρχει άλλο γατί που έχει αγκαλιαστεί τόσο πολύ. Καλέ, άνθρωπος δεν έχει αγκαλιαστεί το ρόλο. Εγώ δεν θυμάμαι στους τρεις μήνες να είχα γίνει διάσημο, ωστόσο. Εντάξει, στους τρεις μήνες δεν έχει γίνει πολύ, θα γίνει κι άλλο. Έχει και δικό του hashtag. Δεν έχει γίνει πολύ όμως. Και πού πάμε τώρα? Γύρισμα, Αλέξ. Θα κάνουμε γύρισμα, θα είστε καλή έμπνευση και παρέα. Είμαστε η έμπνευση, Αλέξ. Έχω να πω ότι ο Αλέξανδρος Μάνος είναι ηλίθιος, γιατί τόσες μέρες που έχει την κάμερα για να βλογκάρει γι' αυτό το κατηραμένο vlog. Του λέω κλείς το vlog εχθές και μου λέει ναι. Και τώρα του λέω κλείσε το vlog. Μου λέει όχι, μου λέει μα καμία μέρα δεν το έχω κλείσει. Λέω τι εννοείς? Τελειώσαμε το γύρισμα και τώρα πρέπει να κατέβω για ψώνι. Δεν έχω πάρει τίποτα. Και ξεκίνησε να βρέχει. Και επιτέλους γύρισε πίσω το παιδί μου. Το παιδιάκι μου. Χάπη μου. Λοιπόν, και κατέβηκα τελικά για ψώνια με τη μαμά μου. Μαμά, πες γεια. Γεια σας. Λοιπόν, όπως περπατάγαμε εδώ, πετύχαμε αυτό εδώ που είναι την street
food market. Athens food market. Και είπα Christmas edition και είπα να πάρω έτσι κάτι απλό, μια γαλλική κρεμμυδόσουπα. Που έχει τυρί και κρουτών και νομίζω ότι πεθαίνω. Πολύ καλύτερο από τα φασολάκια που είχαμε σπίτι. Ήθελα να πω εδώ ότι κάνουμε live, γιατί περιμένω να κάνω render το βίντεο και πείτε όλοι γεια. Και δεν ξέρω τι λένε συνήθως τα vlogs όταν τραβάνε τα live τους. 4 και 32 και εδώ συμβαίνει ακόμα κάποιο σχετικό render. Γονίσταζα από τις 12.30 σήμερα και σε όσους με ρωτάτε γιατί κοιμάσαι αργά, καλησπέρα. Επίσης ξέχασα να βλογκάρω μετά που γυρίσα σπίτι. Κάτσαμε με τη μάνα μου και τυλίξαμε τα δώρα κτλ. Και βασικά δεν έκανα τίποτα. Απλά περίμενα Αλέξανδρο να τελειώσει το πρώτο κομμάτι του μοντάζ και μετά έκανα μοντάζ. Και άρα να ξυπνήσω ποτέ. 5 το πρωί. Και τώρα πέφτω να κοιμηθώ. Πολύ χρήσιμη αγορά αυτό το ring light που βάζουμε στην κάμερα. Γιατί χρειάζεται να ανάψω τα φώτα για να βλογκάρω. Φλέξτε μαμά. Και το τροφίβρο μας. Πάλι δεν ξεβάφτηκα. Καληνύχτα! Καλημέρα λοιπόν. Η ώρα είναι 3:00. Και τώρα τρέχω να βάλω κάποια link στο βίντεο να ανέβει γιατί είχε αργήσει. Και πάλι δεν προλάβω να κάνω τίποτα. Σαμψόν. Τι είναι? Και αυτό το φρύδι είναι η απάντηση στη λιγούρη που κοροϊδεύει τα φρύδια μου. Τώρα? Είναι ίδια τώρα! Υποτίθεται ότι θα πήγαινα στο κέντρο να κάνω κάποιες δουλειές ακόμα. Φυσικά και δεν κατάφερα να πάω. Πήγα και κατάφερα και βγάλω τα φρύδια μου και τώρα πρέπει να βαφτώ. Για να έρθει ο Άλεξ να κάνουμε γύρισμα για το τελευταίο βίντεο της χρονιάς! Ναι! Και έχω και το Σαμψόν που κάθε φορά που φεύγω ανοίγω μετά την πόρτα και τον βρίσκω πάνω στο γραφείο. Γιατί πάνω στο γραφείο βρε? Τσούλε! Τι έφαγες πάλι? Μου πέσε λίγη σοκοφρέτα, ε! Α! Βοηδία! Όχι, 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 όχι! Ναι. Ναι, πέτω. Κατάγαμε ότι μου κάθε πρώτο χρονιά είσαι άρρωστη. Θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ανακάλυψα στο πακέτο που μου έστειλε η Νίξ αυτό το καταπληκτικό πράγμα. Είναι eyeliner, το οποίο όμως έχει... Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ. Έχει μία τελίτσα και μπορείς να κάνεις, άμα θέλεις, χωρίς να ταλαιπωρηθείς, ας πούμε, να κάνεις... Αυτό που μου αρέσει εμένα πολύ να κάνω. Τσακ! Χωρίς φόβο και πάθος. Είμαι εξαστασιασμένη με αυτό. Βέβαια όλοι μου οι φίλοι μου κοροϊδεύουν, δηλαδή δεν έχει καμία σημασία. Βρίσκομαι σε γνωστό μαγαζί με μαλακιούλες πράγματα της πόλης και ψάχνω τα δώρα για τη ρουλέτα. Raise yourselves, ετοιμαστείτε για ψάξιμο. Ετοιμαστείτε για ψάξιμο. Πώς θα πάρω ένα πιγκάλι? Δεν ξέρω τι θέλω να πάρω, βοηθήστε με, δεν θέλω να πάρω τίποτα. Παιδάκι, τα πίνω όλα. Έχω κάνει όλες τις δουλειές μου και νιώθω τόσο περήφανος. Να μιλήσουμε λίγο για τη Spindex μία μέρα, για τη χειρότερη εταιρεία courier της Ιφιλίου, η οποία δεν σηκώνει τα τηλέφωνα, δεν θέλει να σου δώσει το δέμα σου γιατί βαριέται, μόλις μου πήραν το σανσέρ με πάνε πάνω. Και να μιλήσουμε όμως και για τους καλούς υπαλλήλους που δουλεύουν και σε εξυπηρετούν και σε βοηθάνε, και σε αυτούς τους υπαλλήλους λέμε ένα τεράστιο μπράβο. Επίσης λέμε ένα τεράστιο μπράβο σε μένα που κατάφερα να κάνω δουλειά, γύρισμα,
Σόνια, για την πρωτοχρονιάτικη συνάντηση με τη Σιλένα και να πάω να πάρω το πολυπόθητο πακέτο μου που άργησε μόνο 13 μέρες. Έχει ανέβει καινούριο βίντεο και είμαι έτοιμος να απαντήσω στα σχόλια που υπάρχουν από κάτω. Ενώ ταυτόχρονα βλέπω. Θα λέμε από το δρόμο. Γιουλάρα. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος νυχτερίδα στις 12 και 10 το βράδυ της Παρασκευής. Θα σας πω εγώ τι μπορεί να κάνει. Α. Νύχια. Με την καλύτερη, όχι επειδή είναι η αδερφή μου, αλλά επειδή κάνει το καλύτερο μανικιούρ του αθηναϊκού πλανήτη. Η αδερφή του. Τι καλύτερο από αυτό. Και από το ξύλο που θα φάω από τη Σιλένα, που δεν έχω πάρει δώρα. Τι καλύτερο. Έχω φάει ένα με μπίτερ, ένα με γάλακτος και θα φάω και ένα κανονικό. Και το σωστό, το τίμιο. Το κλασικό. Το τραγανό. Το ωραίο. Δεν θέλω να πάω στη δουλειά. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο. Καλό. Τέλειο. Θα πάω. Πάω για μοντάζ. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, αρχικά από το σκουπιδιάρικο μπροστά σου, πρώτον. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να χάνεις το τρόλεϊ, το επόμενο να περνάει σε 20 λεπτά, άρα λες θα πάρω ταξί να πάω στη δουλειά, να πάω στο μέτρο που θα μου πάει στη δουλειά, και το ταξί να ακολουθεί το τρόλεϊ που εσύ έχασες. Θα μπορούσα να γκρινιάζω πάρα πολύ για αυτή την προπαραμονή, αλλά με γκρινιάξω τώρα τι θα κάνω στη δουλειά. Γενικά πριν τη δουλειά κάνω πολλές θετικές σκέψεις. Λαχάνιασα ήδη, γιατί? Μάλλον γιατί χρειάζομαι άδεια να ζητήσω μία 20ήμερη άνευ αποδοχών. Κυριακή, γιορτή και σχολή, να ήταν η εβδομάδα όλη. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό ήθελε να μου πει η Σιλένα όταν μου είπε να βλογκάρω, αλλά δεν πειράζει. Ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Και τώρα εσείς θα νομίζετε ότι εγώ έχω καμιά ζωή και δεν κάθομαι όλη μέρα. Και γι' αυτό το λόγο βγαίνω. Αλλά ναι, έχω ζωή. Βγαίνω δεύτερο σερί βράδυ ενώ δουλεύω. Σιλένα μοντάρι. Και θα πάω να την βρω μετά το night out μου. Και μετά έχουμε αλλαγή του χρόνου. Και δεν ξέρω, πάει αυτός ο χρόνος. Και του χωρισμού ο πόνος ας κοιμάται στην καρδιά. Α, από εδώ είναι. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Χαρούμενη η χρυσή πρωτοχρονιά. Τυχερή Σιλένα που θα μοντάρει και μου κουίνει να τραγουδάω. Για σου ζητώ συγγνώμη. Χωρίς τσάμπο να ζήσω. Όταν κοιτάζω τα μάτια σου πόσο με καίνε. Λέω. Τον καθρέφτη που μπορείς να μου φέρεις. Μην τραβάς, μην είναι κλειζέ. Τι θες? Καλησπέρα σας.
Ήθελα να σας πω τι συμβαίνει όταν βάφετε μόνοι σας τα μαλλιά σας και αποφασίζετε να μην πάρετε ένα ειδικό πινέλο, αλλά αποφασίζετε να το κάνετε παραδοσιακά με το χέρι και γάντια. Ταραάν! Καταπληκτικό! Αυτό θα είναι εκεί τη νέα χρονιά. Ήρθα σπίτι σου στις 4 και 24 που μου, ενώ δουλεύω στις 10 που μου, για να μου δείχνεις έναν κύριο που έκοβε ξύλα και το chainsaw του πήρε το, του φύγε και του... Δηλαδή, σε βάσω, τουλάχιστον πεινάω και δεν έχεις να μου προσφέρεις τίποτα τόσο από κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Έχω όμως και ένα πολύ ωραίο, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, που είναι ένα μωρό που έχει γεννηθεί με τα δύο δάχτυλα ενωμένα και του τα χωρίζουνε, δες. Ναι. Και αυτό εδώ, το οποίο είναι μία ηλεκτρική οδοντόπλατσα στον κόλλο ενός κυρίου. Του ξέφυγε. Θες και πιο ποιοτικό? Όχι, φτάνει. Πολύ ποιότητα σήμερα πήρα. Πέτρες στη χολή. Κοίτα πόσες είναι. Μπορώ να πατήσω το κουμπί να κατέβω? Ένα σκουλίκι σε ένα μάτι. Σιλένα, φτάνει. Θα φύγω. Κάπως έτσι τελικά είναι το μαλλί. Ίσως έχω κάνει ένα μικρό λάθος στην ποσότητα πράσινου και μοβ που θα ήθελα να έχω. Και ώρα είναι 5:30 και πάω να δω το τρίτο μέρος του Rose Red του Stephen King. Σαμψόν, τι κάνεις εκεί? Με γλύφεις? Στο τρίγωμα δεν είναι δικό μου. Πάμε για ύπνο. Δεν βολεύεσαι? Βλέπω ταινία και νομίζω ότι μόλις έγινε σεισμός. Φυσικά κουνήθηκε όλο μου το κρεβάτι και δεν κουνιόμουν εγώ. Γιατί την ώρα που βλέπω Stephen King? Γιατί όχι την ώρα που βλέπω Bob Σουγκαράκι? Καλημέρα. Άργησα πάλι να ξυπνήσω. Δεν θα προλάβω να κάνω τίποτα. Λοιπόν, ξέχασα τη vlog κάμερα στο σπίτι, το οποίο σημαίνει δεν vlogger καθόλου τα τελευταία μου ψώνια, το οποίο ενδεχομένως είναι και καλύτερο. Σαμψόν, μην κλαις. Αυτά λοιπόν, και κάπως έτσι εγώ θα κάνω από το χρονιά με το ίδιο σκουλερίκι στο Λάμπρετ. Οπότε τώρα περιμένω τον Αλέξανδρο να κάνουμε ένα ρεφλέ και να ετοιμαστούμε σιγά σιγά για την πρωτοχρονιά. Και να κάνω και ένα shout out στο παιδί, στο Μικέλ, που είχε κλείσει μηχανή, είχε κλείσει για το 2017. Και μου έδωσε στη ζούλα καφέ με σαντιγί και μικέλο. Παιδί, σε ευχαριστώ. Γιάννη Θαρό σε λένε. Συνεχίζει να είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Έχω καθαρίσει όλο μου το δωμάτιο. Είναι πάρα πολύ καθαρό. Τώρα ετοιμαζόμαστε να φάμε. Δεν έχω ντυθεί για να φάμε, γιατί πεινάω πάρα πολύ, δεν έχω φάει τίποτα όλη μέρα. Κανονικά αυτό το vlog θα το κλείνουμε μαζί με τον Αλέξανδρο, με τον οποίο όμως τελικά δεν συναντηθήκαμε. Και θα αναγκαστώ να σας πω κάπου εδώ ότι αυτό το vlog κλείνει, διότι ξεκινάει ένα άλλο.